Πίσω από τους ψευτοκαυγάδες και τα εκβιαστικά διλήμματα των ημερών, ο λαός μας συνεχίζει να στενάζει από τις συνέπειες της αντιδραστικής πολιτικής των κυβερνήσεων σε όλα τα επίπεδα. Στη φτώχεια, στην εμπλοκή στον υπεριαλιστικό πόλεμο, στα μνημόνια των μνημονίων και άλλα πολλά. Ενδεχόμενα θα δούμε και άλλα επεισόδια από μια χιλιοπαιγμένη κακή παράσταση. Λογικό. Πώς αλλιώς θα κρύψουν τις στρατηγικές και ουσιαστικές τους συμφωνίες. Άλλωστε, το ίδιο δεν ισχύει και για το σημερινό θέμα που συζητάμε, τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο. Η ίδια η Υπουργός Παιδείας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το Υπουργείο έκτισε και πάνω στο έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων, μιλώντας για αυτό το θέμα. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που και ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα ως αντιπολίτευση, δεν βρίσκει να πει λέξη για τον αντιδραστικό πυρήνα των νέων προγραμμάτων σπουδών, αλλά αντίθετα διεκδικεί δάφνες για την υλοποίησή τους. Η συνέχεια στην εκπαιδευτική πολιτική για την οποία μιλάει το Υπουργείο Παιδείας σημαίνει ότι βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο που άνοιξαν τα προηγούμενα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και τα σχολικά βιβλία. Αυτά δηλαδή που έχουν επιφέρει αρνητικές έως και ολέθριες συνέπειες στη συνολική μορφωτική συγκρότηση των γενιών που έμαθαν γράμματα με βάση αυτές τις αντιεπιστημονικές και αντιπαιδαγωγικές αρχές. Δεν θα δοκιμαστούν λοιπόν στο μέλλον, έχουν αξιολογηθεί. Έχουν αξιολογηθεί από εκπαιδευτικούς που δίνουν τη μάχη για να μορφώσουν τα παιδιά του λαού, να μεταδώσουν επιστημονική αλήθεια με παιδαγωγικά συγκροτημένο τρόπο, συναντούν όμως το τείχος των ασυνάρτητων επιφανειακών πληροφοριών, των σχολικών βιβλίων, των σοβαρών παθών που υπάρχουν, σκοντάφτουν ακόμα και στις οδηγίες που τους δίνει το Υπουργείο Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ότι η αλήθεια δεν είναι αντικειμενική, ότι ένα όμορφο λογοτεχνικό κείμενο έχει την ίδια παιδαγωγική αξία με μια διαφήμιση, ότι οι φυσικές επιστήμες μπορούν να διδάσκονται χωρίς πειράματα και άλλα. Έχουν αξιολογηθεί από τους γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους κολλημένα στην οθόνη, να μην μπορούν να εκφραστούν, άρα πολλές φορές και να σκεφτούν δημιουργικά. Βλέπουν τα παιδιά τους να τρέχουν, να καλύψουν μια διδακτική ύλη που ποτέ δεν αφομοιώνεται. Έχουν ζήσει και αυτοί σαν μαθητές, όπως ζουν και τώρα τα παιδιά τους. Το απαράδεκτο φαινόμενο της παπαγαλίας, του άγχους που ορθώνει εμπόδια στη δίψα των νέων να γνωρίσουν τον κόσμο, να δημιουργήσουν, να εκφραστούν, να πάρουν απαντήσεις στα μεγάλα γιατί που τους απασχολούν. Έχουν αξιολογηθεί και από τους μάθητες, που βιώνουν ένα ανιαρό σχολείο γιατί είναι καθρέφτης της κοινωνίας που δεν δίνει διέξοδο στη δημιουργικότητά τους. Απαιτούν ένα σχολείο που δεν θα βάζει ταμπέλες στα παιδιά και θα τους οδηγεί στην κατάκτηση της γνώσης. Είναι αλήθεια πως όλοι μας έχουμε προβληματισμούς αλλά και γνώμη για το τι συμβαίνει στα σχολεία των παιδιών μας. Έχουμε ερωτήματα και αγωνίες για την παπαγαλία, για τη γλωσσική φτώχεια, για το αιώνιο πρόβλημα τα μαθηματικά να θεωρούνται μάθημα για τους λίγους, δύσκολο μάθημα για τους πολλούς. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά που μπορούμε και σήμερα να συζητήσουμε. Όλα αυτά φωνάζουν κυριολεκτικά για το πρόβλημα των προβλημάτων. Το σχολείο είναι αυτό που περνάει κρίση. Και γι' αυτό γεννάει συνεχώς τέτοια φαινόμενα. Θα αναρωτηθεί κανείς, είναι δυνατόν η αστική κοινωνία, το αστικό κράτος με όλους αυτούς τους μηχανισμούς, τα ιδρύματα, τους φορείς που διαθέτει, να μην μπορεί να επιλύσει χρόνια εκπαιδευτικά προβλήματα που και η ίδια εντοπίζει? Γιατί οι συνεχόμενες αλλαγές στην εκπαίδευση δεν λειτουργούν συνολικά προωθητικά στην ανύψωση του μορφωτικού επίπεδου των μαθητών? Γιατί τα επιστημονικά επιτεύγματα που συνεχώς αναπτύσσονται και συσσωρεύονται δεν μπορούν να διαχειριστούν με παιδαγωγικά επεξεργασμένο τρόπο στο σχολείο? Τελικά, γιατί το νέο δεν έρχεται ποτέ και γιατί το παλιό δεν μπορεί να ανανεωθεί? Να γιατί. Η αστική εκπαίδευση βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και ο κόσμος που τη στηρίζει, ο αστικός κόσμος. Είναι μια εποχή συνεχόμενων κρισιακών φαινομένων και στην εκπαίδευση. Τέτοιον, όπως τα επιφανειακά περίεργα φαινόμενα των αριστούχων μαθητών που απεθάνονται ή δεν βρίσκουν κανένα ενδιαφέρον στα μαθήματα στα οποία αρίστευσαν ή στα παιδιά που γράφουν άριστα στις πανελλαδικές εξετάσεις και μια μέρα μετά έχει σβηστεί με μιας ο κύριος όγκος των γνώσεών τους. Ή ενός άλλου γνωστού διλήμματος. Απ' τη μία, η εκπαίδευση με κίνητρο τους βαθμούς είναι ένα αδιανό πουκάμισο χωρίς το σώμα της αγάπης για τη γνώση. Απ' την άλλη,
αν αφαιρέσουμε τη βαθμολόγηση της επίδοσης από την εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι όπως αυτές έχουν καταστεί απόλυτα αλληλοεξαρτώμενες, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η κατάσταση στα σχολεία να γίνει ακόμα πιο ανεξέλεκτη και χαοτική. Ας κοιτάξουμε όμως μέσα στις τάξεις. Είναι δυνατόν οι μαθητές που παίζουν στα δάκτυλα τις πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία και μπορούν να μιλάνε με λεπτομέρειες για αυτές να αποστρέφονται γενικά τη γνώση? Φταίνε οι ίδιοι που το βάρος στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει μετατοπιστεί από τη γνώση στις δεξιότητες και την πληροφορία, με αποτέλεσμα να μην έχουν το γνωστικό υπόβαθρο να κρίνουν τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης στο Google ή στη Wikipedia, που εκ των πραγμάτων είναι πιο άμεσες πηγές πληροφόρησης σε σχέση με ένα οποιοδήποτε βιβλίο? Μήπως πιστεύει κανείς ότι οι μαθητές θέλουν να γίνονται θύματα των fake news που κυκλοφορούν ευρύτατα και μέσω ίντερνετ? Όχι, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι. Και οι μαθητές της εποχής μας, όπως και οι παλιότεροι, για ένα πράγμα φωνάζουν όπως τη φώναζαν στο «Μάθε παιδί μου γράμματα», στη γνωστή ταινία. Την αλήθεια, ρε, την αλήθεια. Όμως αυτήν ακριβώς, την αλήθεια, είναι που του κρύβουν. Το σχολείο σήμερα, όσο και να ανανεώνεται, όσο και να μπαίνουν ρομποτικά συστήματα, νέοι διαδραστικοί πίνακες, όταν μπαίνουν, που όλα αυτά είναι αναγκαία για όλους όμως, παραμένει στεγνό, μακριά από τους προβληματισμούς των νέων, μακριά από τη ζωή τους, τις απορίες τους, τις αγωνίες τους. Και όταν το μάθημα ζωντανεύει, όταν οι μαθητές σταματούν να χαζεύουν, να κάνουν φασαρία, είναι όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν κάτι να τους πούν που βρίσκεται σε αντίθεση με τις ιδεολογικές κατευθύνσεις των σχολικών βιβλίων, εκτός του πλαισίου που υποτίθεται ότι κάνει φίλους τους μαθητές και ενεργούς στην αναζήτηση της αλήθειας, αλλά επί της ουσίας τους αφήνει μόνους στον ωκεανό των πληροφοριών και των ψεμάτων, με το απαράδεκτο άλοθη ότι η αλήθεια είναι ζήτημα οπτικής. Και πώς θα μπορούσε να μην είναι στεγνό το μάθημα? Όταν στα μαθήματα, για παράδειγμα, της οικονομίας, διδάσκονται ότι οι ανάγκες των ανθρώπων δεν ικανοποιούνται γιατί υπάρχει σχετική ανεπάρκεια πόρων. Αλήθεια? Πώς θα μπορεί να μας βοηθήσει αυτός ο ορισμός για την ερμηνεία της ανέχειας του φτωχότερου 55% του παγκόσμιου πληθυσμού, το οποίο σύμφωνα με έκθεση για τον παγκόσμιο πλούτο κατέχει αθρηστικά μόλις το 1,3% του παγκόσμιου πλούτου, το οποίο παρεπτόντως αυτοί παράγουν σε μεγάλο βαθμό? Φταίει ο μαθητής που θα παπαγαλίσει αυτούς τους ορισμούς, αφού δεν έχουν να πούν τίποτα για τη ζωή του? Κι όμως, όπως μας λέει και ο Μπρέχτ, η πείνα βασάνιζε τον κόσμο σε άλλες εποχές, όταν άδειαζαν οι συνταποθήκες. Μα τώρα, για όλους αδιανόητο, πεινάμε παρόλο που αυτές είναι ξέχυλες. Η τόσο σπουδαία, γιγαντιαία κοινωνία που τόσες γενιές οικοδομούσαν βυθίζεται στη βαρβαρότητα, στην προϊστορία. Και γι' αυτό δεν ευθύνεται η έλλειψη. Η υπερβολή, το πάρα πολύ, την κάνει να κλονίζεται. Να λοιπόν, πώς θα μπορούσε ένας εκπαιδευτικός και οικονομικά να κάνει με επιστημονικό τρόπο και να συνεργαστεί με τον καθηγητή της λογοτεχνίας, κινητοποιώντας το συναίσθημα μαζί με τη λογική? Ή να πάρουμε και άλλο ένα παράδειγμα. Στο βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου, στο κεφάλαιο για τον Κυρασιατικό Πόλεμο, αναφέρεται ξεδιάδοτα πως η υλοποίηση των εθνικών ονείρων του ενός λαού προϋπέθεται τη ματέωση των εθνικών ονείρων του άλλου. Με άλλα λόγια, ήταν περίπου αναπόφευκτο και μοιραίο ο ένας από τους δύο να πρέπει να υποστεί την καταστροφή προκειμένου ο άλλος να ευτυχήσει. Πρέπει ή δεν πρέπει ο εκπαιδευτικός, αντί να ραβιάζει σελίδες από το βιβλίο ιστορίας, να θέσει τα ουσιαστικά ερωτήματα? Γιατί δεν μπορούσαν οι δύο λαοί και κάθε λαό να ζουν ευτυχισμένα ο ένας μαζί με τον άλλο? Τι είναι αυτό που πραγματικά τους εμπόδιζε? Τι είχαν πραγματικά να χωρίσουν μεταξύ τους? Η απάντηση βεβαίως δεν είναι. Η απάντηση βεβαίως είναι πως ο Έλληνας, ο Τούρκος, ο Αρμένιος και το καθεξής, εργάτης και αγρότης, δεν είχαν τίποτε να χωρίσουν. Μοιράζονταν εξίσου την αγωνία της επιβίωσης, τα βάρη της εκμετάλλευσης του υδρότατος, τα όνειρα για τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Αυτοί που είχαν πολλά να χωρίσουν ήταν οι αστικές τάξεις των διαφόρων εθνών της περιοχής, που βρίσκονταν σε αδυσόπιτο ανταγωνισμό για τα μεγάλα πλούτη της Μικράς Ασίας και γενικότερα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτοί άλλωστε
είναι μια πολύ κρίσιμη συμβολή του εκπαιδευτικού στην υπόθεση της κατανόησης του πολέμου και ιδιαίτερα των σύγχρονων άδικων υπεριαλιστικών πολέμων. Ψηλά γράμματα, θα πει κανείς. Εδώ τα παιδιά δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα λίγο πολύ, λίγο πιο σύνθετο κείμενο. Θα καταλάβουν βαθιά νοήματα. Πράγματι. Το πρόβλημα ξεκινά ήδη από το δημοτικό σχολείο, το μάθημα της γλώσσας. Διδάσκεται όχι με πρώτο και κύριο στόχο να οργανώνουμε και να εκφράζουμε τη σκέψη μας, αλλά απλά να επικοινωνούμε. Αποτέλεσμα, στο επίκεντρο της διδασκαλίας τίθεται το χρηστικό κείμενο. Ξεφυλίζοντας κανείς τα βιβλία της γλώσσας, το δημοτικό σχολείο, έρχεται αντιμέτωπος με μια πληθώρα χρησιμοθυρικών κειμένων, από συνταγές, μαγειρικής, προσκλήσεις σε πάρτι μέχρι συνεντεύξεις, αγγελίες και διαφημιστικά φυλάδια, οδηγίες επί τραπέζων τεχνιδιών, ενώ τα λογοτεχνικά κείμενα καταλαμβάνουν μόλις το 1 πέμπτο κάθε ενότητας. Τόσο ο μαθητής, όσο και ο εκπαιδευτικός, χάνονται σε έναν κυκαιώνα πληροφοριακών κειμένων, φτωχών, αδύναμων, με αποτέλεσμα η πληροφορία να παρουσιάζεται ως γνώση και το κείμενο να δίνεται μόνο ως πεδίο άσκησης κάποιου δραματικού ή συντακτικού φαινομένου. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η αστική τάξη, το κράτος της, οι κυβερνήσεις της, οι διεθνείς οργανισμοί στους οποίους συμμετέχει, έχουν επίγνωση των προβλημάτων του σχολείου που έχουν δημιουργήσει. Μελέτες επί μελετών προσπαθούν να φωτίσουν τις διάφορες πλευρές του προβλήματος, δείκτες επιδεικτών και κουτάκια που ποσοτικοποιούν τα αποτελέσματα. Στατιστικές του ΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωνάζουν. Αλλάξτε ρότα. Και οι κυβερνήσεις ανταποκρίνονται. Ζαλίζεται κανείς από τις καινοτομίες στην εκπαίδευση και την αγωγή. Από τα πολυάριθμα πρότυπα σχολεία του μέλλοντος. Όμορφες λεξούλες. Που όμορφα καίγονται όμως. Από τη βασανιστική πείρα της σχολικής τάξης. Αλλά κατά το γεγονός ότι έχουν παράξει αποτελέσματα στο σχολείο, στον τρόπο σκέψης των μαθητών. Πολλές φορές μάλιστα. Μπορεί να έχουν αυτοί οι οργανισμοί και πιο καθαρή εικόνα για όλο το κάδρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Να μετράνε αποτελέσματα, να εκπονούν επιστημονικές μελέτες για μια σειρά προβλήματα. Για παράδειγμα, είναι αλήθεια ότι αν διαβάσεις κάποιον αστό ειδικό που εκτιμά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, μπορεί και να συμφωνείς μαζί του, όχι μόνο στις συνέπειες, αλλά και στο ότι φταίει σε ένα πρώτο επίπεδο. Λέει, για παράδειγμα, σε συνέντευξή του ένα σύμβολος του ΟΣΑ για την εκπαίδευση σε σχέση με το ελληνικό σχολείο. Οι Έλληνες μαθητές είναι καλοί στο να απομνημονεύουν, αλλά δυσκολεύονται να προεκτείνουν τις γνώσεις τους, δεν σκέφτονται δημιουργικά. Αλλά και πέρα από την εικόνα του ελληνικού σχολείου, ο ίδιος μας λέει ότι οι πιο σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα είναι αυτές που δεν μπορεί να εκτελέσει τεχνητή νοημοσύνη. Η φαντασία, η ικανότητα να παίρνουν αποφάσεις μπροστά σε διλήμματα και άλλα. Απ' τη μία επιμένουν με τις δεξιότητες. Απ' την άλλη, οι ίδιοι σε μια σειρά μελέτες τους λένε ότι ειδικά οι επαγγελματικές δεξιότητες θύρονται παλιών κάθε δυόμιση χρόνια. Αλλά το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις επαγγελματικές δεξιότητες, αλλά και αυτές που ονομάζουν δεξιότητες κριτικής σκέψης. Γράφει ένας Αμερικάνος επιστήμονας, που σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μαρξιστής. Φυσικά η κριτική σκέψη είναι ουσιαστικό κομμάτι του νοητικού εξοπλισμού ενός μαθητή. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποσπαστεί από το πλαίσιο, διδάσκοντας σε μαθητές γενικές δεξιότητες σκέψης, χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα σπουδών τους, είναι κάτι ανούσιο και αναποτελεσματικό. Και συνεχίζει. Αν υπενθυμίζεται αρκετά συχνά σε ένα μαθητή να εξετάζει ένα θέμα από πολλές οπτικές γωνίες, θα μάθει ότι πρέπει να το κάνει. Αλλά αν δεν γνωρίζει πολλά για ένα θέμα, δεν μπορεί να το σκεφτεί από πολλαπλές οπτικές γωνίες. Η κριτική σκέψη, καθώς και η επιστημονική σκέψη και η σκέψη που προέρχεται από άλλους τομείς, δεν είναι δεξιότητα. Αυτό λέει ο Αμερικάνος επιστήμονας, δεν το λέμε εμείς. Κοινώς, ακόμα και η κριτική σκέψη, όταν διδάσκεται σαν δεξιότητα, τότε χάνει τον ίδιο τον δημιουργικό της χαρακτήρα, απονευρώνεται. Αυτό λέμε εμείς. Ας σταθούμε λίγο σε αυτή την εικόνα. Γιατί αυτή η εικόνα δίνει την καρδιά του προβλήματος. Το τι άνθρωπο επιδιώκει να διαμορφώσει κοινωνία και τι καθήκοντα αναθέτει στην εκπαίδευση, στο σχολείο, για να γίνει αυτός ο άνθρωπος πραγματικότητα.
Φυσικά δεν είναι ένας ο άνθρωπος, γιατί και η κοινωνία δεν είναι ομοιόμορφη και κακά τα ψέματα στις μέρες μας είναι ακόμα πιο σύνθετη, πιο διαφοροποιημένη, όμως το πυρήνα της ακόμα πιο πολλωμένη. Απ' τη μία ο κόσμος της εργασίας, απ' την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου. Σταθερή και μόνιμη αντίφαση που παράγει συνεχώς έναν διπλό κόσμο. Έναν κόσμο ανεξαίρετων δυνατοτήτων. Ένα κόσμο που συνυπάρχουν. Απ' τη μία σχετική μημάθεια, η αδυναμία του ανθρώπου να συγκροτήσει ένα στέρεο μεθοδολογικό υπόβαθρο ανάλυσης του κόσμου, απ' την άλλη η συσσόρευση γνώσεων, η πολλαπλότητα πηγών πληροφόρησης, η πρόσβαση ολοένα και περισσότερων ανθρώπων σε αυτές. Ανεκπλήρωτες δυνατότητες. Αυτό παράγει και στην εκπαίδευση ο καπιταλισμός. Και όσο ζούμε σε μια κοινωνία που παράγει και αναπαράγει ανεκπλήρωτες δυνατότητες, νέες αντιφάσεις εμφανίζονται. Παλιά και νέα προβλήματα κάνουν την εμφάνισή τους. Στενεύουν οι ορίζοντες των νέων. Όμως δεν είναι καθαρό ποιος στενεύει τους ορίζοντες, ποιος κλείνει τους δρόμους. Όμως η συνέστηση αυτή της πραγματικής κατάστασης, όσο δεν γίνεται επίγνωση, συνείδηση, εκφράζεται και μέσα στην τάξη. Στο παιδαγωγικό κλίμα. Στο πόσες φορές σταματάει το μάθημα εκπαιδευτικός για να βάλει σε τάξη τα παιδιά. Κάνει ολόκληρες μελέτες, όσα, για να εντοπίσει αυτό το φαινόμενο της πειθαρχίας στην τάξη. Ακόμα και μελέτη για το αν είναι χαρούμενοι οι 15χρονοι μαθητές στο σχολείο έχει εκπονήσει. Το αίσθημα ότι ανήκουν σε μια σχολική κοινότητα έχει αδυνατήσει, λέει, το 2015 σε σχέση με το 2003, μας πληροφορεί μια έρευνα του 2017. Ας σκεφτούμε λοιπόν πάνω σε αυτό το τελευταίο στοιχείο. Μέσα στο σχολείο, οι μαθητές, οι έφηβοι, 15χρονα, νιώθουν ολοένα και περισσότερο ότι δεν ανήκουν στη σχολική κοινότητα. Προσέξτε, δεν λένε ότι δεν έχουν φίλους, αλλά ότι δεν μπορούν να αποδεχτούν επί της ουσίας κοινούς σκοπούς, αξίες, κανόνες λειτουργίας του σχολείου τους. Τι συμβαίνει? Για δείτε ποιο είναι το πιο κοινό συνέστημα που εκφράζουν οι μαθητές. Βαρεμάρα. Βαριέμαι, λένε. Δεν βρίσκουν νόημα σε αυτό που κάνουν. Δεν βρίσκουν χαρά στο σχολείο. Ή καλύτερα, βρίσκουν χαρά όταν κάνουν κάτι που δεν έχει σχέση με αυτό που έχουν στο μυαλό τους ως σχολείο. Βαθμοί, εξετάσεις, παπαγαλή, άγχος. Όμως τα πράγματα είναι ακόμα πιο σοβαρά. Αυτοί που εκφράζουν αυτό το συνέστημα της βαρεμάρας δεν είναι και δάμοι ένα πόδι πριν από τον τάφο. Βράζουν μέσα τους. Έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους. Το ξέρουν αυτό, αλλά δεν βλέπουν και πολύ ρόδινο το μέλλον τους. Ούτε και πολλές διεξόδους έχουν. Κοινώς, το αστικό σχολείο λαχανιάζει. Και η αστική τάξη με τις κυβερνήσεις της παίρνει τα μέτρα της για να αντιμετωπίσει την ασθένεια. Έχει σύγχρονα μέσα, πανεπιστήμια, ασυντούτα. Γιατί δεν βρίσκει λύσεις? Εξαρτάται τι εννοούμε όταν λέμε δεν βρίσκει λύσεις. Δεν είναι εδώ και τόσο ανίκανο το κεφάλαιο. Το βασικό ζήτημα στο οποίο κρίνεται κάθε εκπαιδευτική πολιτική είναι το εξής. Τι άνθρωπο θέλει να διαμορφώσει η κοινωνία μέσα από το σχολείο? Αν η σημερινή καπιταλιστική κοινωνία θέλει έναν άνθρωπο ανάπηρο συναισθηματικά, τότε το έχει καταφέρει. Αν θέλει να βγαίνουν μονόπλευροι άνθρωποι, άλλοι της θεωρίας, άλλοι της πρακτικής, τότε σωστά έχει βαδίσει μέχρι τώρα. Και όχι μόνο έχει βαδίσει, αλλά και συνεχίζει και σήμερα, όταν με μια σειρά νόμους, όπως το τελευταίο του καλοκαιριού του 2021, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, προωθούνται τα σχολεία των πολλών ταχυτήτων και κατηγοριών που αναφίβολα θα αφήσουν ακόμα πιο έντονα το στίγμα τους σε μια ήδη κατηγοριοποιημένη και ταξικά διασπασμένη κοινωνία και εκπαίδευση. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε σήμερα? Η σημερινή ημερίδα, όπως και η ημερίδα του Τμήματος Παιδείας και Έρευνας και Τυπικής Επιτροπής και η έκδοση των υλικών της αποτελούν σημαντική συμβολή για να δώσουμε απαντήσεις στα μεγάλα γιατί, αλλά και, και τα πώς της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης στο σχολείο. Πατάμε στην πρόταση του ΚΚΕ για το σχολείο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας. Μια επεξεργασία που δεν αφορά απλά μια πρόταση για το μέλλον. Μπολιάζει τους σημερινούς αγώνες με κριτήριο επιστημονικό, παιδαγωγικό και ταξικό για τις συνεχόμενες αλλαγές στην εκπαίδευση. Δίνει έμπνευση για μελλοντικές συνεισφορές σε αυτή την υπόθεση, στο ίδιο το καθημερινό παιδαγωγικό εγχείρημα των εκπαιδευτικών που επιμένουν να διδάσκουν την αλήθεια, να την εμπλουτίζουν με νέα στοιχεία και που το ελπιδοφόρο είναι ότι αυτοί αυξάνονται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε με άλλο μάτι.
την καθημερινότητα του σχολείου. Να δούμε δηλαδή το σχολείο όχι μόνο ως αυτό που είναι, μηχανισμός της κυρίαρχης τάξης, αλλά και ως αυτό που μπορεί να γίνει σήμερα, πεδίο ανάπτυξης της πάλης των ιδεών για το κέρδισμα όλο και μεγαλύτερου τμήματος των νέων, για να συμβάλλουμε με τη δουλειά μας σε αυτό που μπορεί να γίνει αύριο. Όπλο της εξουσίας των σύγχρονων προλετάριων για να απελευθερώσουν την ανθρωπότητα από την εκμετάλλευση, την άγνοια, την καταπίεση. Αν έτσι δούμε τη δουλειά μας, η ρουτίνα μας, των εκπαιδευτικών, καλώς ή κακώς ρουτίνα είναι, θα γίνει μια ρουτίνα καλών συνήθειών. Οι εκπαιδευτικοί θα ευχόμαστε πάντα δύο φορές το χρόνο καλή χρονιά. Άρα θα έχουμε δύο φορές την ευκαιρία να συζητήσουμε για το τι πρέπει να αλλάξει. Θα συνεχίζουμε να ακούμε με λαχτάρα το «γεια σας κυρία», «γεια σας κύριε» καθημερινά ή και αργότερα όταν τα βλέπουμε στον δρόμο, ειδικά αυτά τα παιδιά μας των τελευταίων θρανίων. Θα έχουμε αξιολογηθεί λοιπόν, αλλά ποτέ δεν θα βάλουμε άριστα στον εαυτό μας, γιατί θα γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλά να κάνουμε. Θα ξαναδούμε τον εαυτό μας ως εμπεριστή που θα ανάβει τη σπίθα της γνώσης των μυαλών των μαθητών κόντρα σε αυτό που μας θέλουν και γι' αυτό μας ελέγχουν. Πυροσβέστη. Και γι' αυτό χαιρόμαστε με τις ερωτήσεις των μαθητών μας που βγαίνουν έξω από το κουτί και μας θυμώνουν. Και δεν φοβόμαστε, να πούμε δεν ξέρω. Θα αντιληφθούμε ότι η έννοια της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της ομάδας ξεκινούν από σήμερα και δεν μπορούν να μπουν στο στενό κορσέ του αστικού σχολείου που όταν τις επικαλείται, τις κακοποιεί, τις διαστρέφει. Και αυτό σημαίνει ότι η ομάδα δεν σημαίνει εξομοίωση, αλλά κοινότητα σκοπών και αξιών. Μέσα από το μάθημα, μέσα από την ανάληψη ευθύνης για τις σχολικές γιορτές, για τους διάφορους ομίλους που οργανώνονται στα σχολεία, για τα περίφημα εργαστήρια δεξιοτήτων, μπορούμε να βάλουμε τη δική μας σφραγίδα στους δρόμους διαμόρφωσης της συνείδησης των μαθητών μας. Είναι απέτηση των καιρών λοιπόν. Να καταπολεμηθεί ο σύγχρονος σκοταδισμός που συνυπάρχει με την πολλαπλότητα της πληροφόρησης που όμως δεν είναι γνώση. Να μπορούν οι μαθητές να ξεχωρίζουν μέσα από τον καταιγισμό, τον ορισμό, των τύπων και των κανόνων ότι αυτοί είναι οι απαντήσεις που έδωσε η επιστήμη σε πρακτικά προβλήματα που είχαν να κάνουν με την εξέλιξη των κοινωνιών, τις ανάγκες της παραγωγής. Να αποκτά ο μαθητής σταδιακά γνώση για το ρόλο της εργασίας, τη σημασία της πάλης των τάξεων, στην εξέλιξη, την αλλαγή των κοινωνικών οικονομικών σχηματισμών. Να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίσουν όλο το πλούτο του πολιτισμού της ανθρωπότητας που μέσω της γλώσσας έρχεται στο λαό, κόντρα στην τυπολατρία, στην αποσπασματική αναφορά σε κείμενα, στη διδασκαλία με όρους εκμάθησης ξένης γλώσσας, με όρους τουρισμού. Ακόμα και από τις πιο μικρές ηλικίες να χτίζονται οι προϋποθέσεις ώστε από όλα τα μαθήματα να ξεπροβάλλει η πίστη στη δυνατότητα του ανθρώπου να γνωρίσει και να ελέγξει τον κόσμο. Να κατανοούν τα παιδιά την κίνηση ως τρόπο ύπαρξης της ύλης. Φυσικά με τον πιο απλό τρόπο αρχικά. Να προκαλούμε τη σκέψη των μαθητών. Να οδηγούμε σε καταστάσεις προβληματισμού. Να ταρακουνούμε συνειδήσεις και έτοιμες αλήθειες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, προκύπτει ένα ερώτημα. Με δεδομένη την κυριαρχία της ιδεολογίας της αστικής τάξης, τόσο γενικά, όσο και πιο συγκεκριμένα την εποχή που διανύουμε, δηλαδή μια περίοδο που επιδρά βαριά στη διαμόρφωση της συνείδησης, στο πώς κατανοείται η ρεαλιστικότητα, η αναγκαιότητα μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από την εκμετάλλευση, η δύναμη της ταξικής πάλης, η εμπιστοσύνη στη λογική σκέψη. Σε αυτή λοιπόν την εποχή, τι δυνατότητες έχουμε να αντιπαρατεθούμε σε αυτή τη μεγάλη εικόνα? Απαντάμε έχοντας απόλυτη επίγνωση αυτού που λέμε. Η πρωτοπόρα δράση ποτέ δεν ξεκίνησε έχοντας δεδομένη και προαπαιτούμενη την ποσοτική κυριαρχία. Και δεν το λέμε αυτό γιατί πραγματικά ισχύει πολλές φορές ότι η πρωτοπόρα και καινοτόμα δράση αρχικά έχει να αντιμετωπίσει το παλιό, τη συνήθεια, το τετριμένο που πάνω σε αυτά στηρίζονται οι προηγούμενοι τρόποι σκέψης. Το λέμε αυτό γιατί η πρωτοπόρα σκέψη έχει τη δυνατότητα να ανατρέπει συσχετισμούς, να ραγίζει τύχη, να λειτουργεί εμβληματικά ως φάρος, τελικά να συσπυρώνει. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε καθαρή γνώμη για το τι φταίει στο σχολείο. Το αστικό σχολείο έχει φάει τα ψωμιά του. Δεν μπορεί να δώσει απάντηση στις ολοένα και πιο διευρυνόμενες δυνατότητες για μόρφωση με βάση την πρόοδο των επιστημών με παιδαγωγικά οργανωμένη μέθοδο.
Το νέο σχολείο των δεξιοτήτων είναι η απάντηση του παρελθόντος των νέων. Γι' αυτό και αναπαράγει συνεχώς νέα προβλήματα. Και η διέξοδος από αυτό το κύκλο, από αυτό το φαύλο κύκλο, μπορεί να δοθεί χτυπώντας στην ουσία του θέματος. Δηλαδή, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα ως πολιτικό πρόβλημα. Δηλαδή, ποια κοινωνική τάξη, έχοντας την εξουσία και κατέχοντας τον πλούτο, μπορεί να οργανώσει την κοινωνία και την οικονομία με βάση τα δικά της κριτήρια, τα δικά της συμφέροντα. Το πραγματικά νέο σχολείο θα είναι το σχολείο της κοινωνίας που θα έχει απαλλαγή από το βραχνά της εκμετάλλευσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς πρέπει να είναι η εκπαίδευση των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας, σε κάθε επίπεδο. Από την νηπιακή ηλικία, την πρώτη σχολική ηλικία μέχρι τα 18. Και όχι μόνο από την άποψη της δομής, αλλά και του περιεχομένου. Δεν κρύβουμε ότι αυτή η πρότασή μας αφορά τη σοσιαλιστική κοινωνία, γιατί μόνο αυτή έχει συμφέρον από έναν τέτοιο μελλοντικό τύπο εργαζόμενο, που θα μπορεί και θα πρέπει να οικοδομεί το σοσιαλισμό, να συμμετέχει ενεργητικά στις δομές της εργατικής εξουσίας, να εναλλάσσεται στο βαθμό του δυνατού σε μια σειρά εργασίες στα πλαίσια της παραγωγής, να μπορεί σταδιακά να έχει γνώση όλο ένα και πιο ευρέων λειτουργιών της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό αλλάζει και η μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, πραγματικός εξορθολογισμός και συγχρονισμός της ύλης στη βάση των ψυχικών και νοητικών ικανοτήτων της κάθε ηλικίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την επιστημονικότητα, σημαίνει ότι τα βιβλία και τα αναλυτικά προγράμματα θα πρέπει να επικεντρωθούν στα πιο ουσιαστικά και ανθεκτικά στο χρόνο στοιχεία, τις γνώσεις, τις αρχές και τους νόμους που διέπουν την εξέλιξη της φύσης, της κοινωνίας, που παίρνουν υπόψη τους νόμους και τις αρχές που διέπουν την ανάπτυξη και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, του νέου ανθρώπου. Και αυτό για όλους. Για όλους. Και τα ταλέντα, οι ιδιοφυΐες ή έστω αυτοί που έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν στη ζωή τους από μικρή ηλικία. Κι όμως, μόνο πάνω σε μια πλούσια, πολύπλευρη μόρφωση για όλους, ο καθένας θα μπορέσει να γίνει πρωτότυπος, δημιουργικός, αυτάρκης, στον ύψιστο βαθμό. Το σχολείο που προτείνουμε δεν εξορίζει τη φυσική και την αισθητική αγωγή σαν δευτερεύοντα μαθήματα αποκλειστικά για εκτόνωση. Δουλεύει μαζί με την νόηση και το συνέστημα. Ξεμπερδεύει, μια και καλή, με απόψεις. Όπως, και τι να κάνεις χορό αν δεν πρόκειται να γίνεις χορευτής, γιατί να ασχοληθείς με τις τέχνες, αφού δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις καλλιτέχνης, γιατί να γυμναστείς, αφού δεν έχεις ταλέντο ή δεν θα προχωρήσεις σε πρωταθλητισμό. Το σχολείο αυτό της θεωρίας και της πράξης, της ανάπτυξης και της καλλιέργειας όλων των ενδιαφερόντων του ανθρώπου, απαντά λοιπόν ότι τα παιδιά έχουν χέρια για να γράφουν αλλά και για να ζωγραφίσουν. Να κάνουν γλυπτική, για να λερώσουν με χώματα τα χέρια τους. Να χτίσουν, να ασχοληθούν με απλές και πιο σύγχρονες μηχανές. Έχουν στόμα για να λένε το μάθημα, αλλά και για να τραγουδάνε, να παίζουν θέατρο. Και απαντά έτσι για έναν λόγο. Γιατί με όποια επαγγέλματα και να ασχοληθεί ο άνθρωπος στην πορεία της ζωής του και μέσα από αυτά συμβάλλει στο κοινωνικό γίγνεσθε, πρέπει να έχει μία ειδικότητα. Άνθρωπος. Και αυτόν τον άνθρωπο με το άρθρα κεφαλαίο επιδιώκει το σχολείο να αναπτύξει ολόκληρα και ισορρόπια. Για όλα τα παραπάνω, καθώς και τη συνολική κατάσταση στα σχολεία, καλούμε τον εκπαιδευτικό κόσμο να σταθμίσει την πείρα του, τις δυσκολίες στο έργο του, τις αγωνίες, τα θέλω του και να τα κάνει κριτήριο, στάσεις, συνολικά και μέσα στο κίνημα, αλλά και εκλογικά και κριτήρια ψήφου. Έχουμε ζήσει και έχουμε πληρώσει τη συνέχεια του κράτους και των αντιλαϊκών κυβερνήσεων που κάθε μία αφήνει στα υπουργικά σιρτάρια ανεξόφλητες επιταγές. Αυτό είναι το κοινό τους κυβερνητικό πρόγραμμα. Μήπως και η κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, δεν άφησε στην παιδεία την εξής πρίκα στην κυρία Κεραμέως. Σπρόξιμο της ευθύνης για την αρχική ειδική εκπαιδευτική παρέμβαση σε μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο από το υπάρχον προσωπικό, ειδικευμένο ή και ανειδίκευτο ακόμα. Συνεχίζεται επί Νέας Δημοκρατίας. Νομοθετική πρόβλεψη για τοποθέτηση κοντέινερ νηπιαγωγείων ακόμα και σε λύκεια, για να γενικευτεί χωρίς επιπλέον χρηματοδότηση και διορισμούς η δίχρονη προσχολική αγωγή. Συνεχίζεται επί Νέας Δημοκρατίας. Περικοπή διδακτικών ωρών και μαθημάτων στα δημοτικά σχολεία. Εξοικονόμηση εκπαιδευτικών με κατάργηση του υπεύθυνου δασκάλου για να γενικευτεί όπως το ολοήμερο σχολείο. Υποβάθμιση των ειδικοτήτων των καλλιτεχνικών μαθημάτων και ανάθεση αυτών σε δασκάλους.
συνεχίζεται τη Νέα Δημοκρατία. Εισαγωγή στήρων δεξιοτήτων στα σχολεία αντί για σύγχρονη ολοκληρωμένη μόρφωση που θα απαντά και στις σύγχρονες εξελίξεις. Συνεχίζεται τη Νέα Δημοκρατία. Διπλές και τριπλές αναθέσεις μαθημάτων σε γυμνάσια και λύκεια, δηλαδή καθηγητές να διδάσκουν σε άσχετα από αυτούς γνωστικά αντικείμενα. Συνεχίζεται τη Νέα Δημοκρατία. Νέα εμπόδια στην πρόσβαση στα πανεπιστήμια για τις χιλιάδες μαθητές του Λυκείου. Ακόμα πιο έντονη μετατροπή του Λυκείου σε ψυχοφθόρο, εξεταστικό κέντρο. Άνοιγμα της συζήτησης για να καθορίζουν τα πανεπιστήμια το προφίλ των εισαχθέντων. Επί της ουσίας δηλαδή η ΕΒΕ. Επιβολή ΦΠΑ 23% στα φροντιστήρια, στα δίδακτρα των φροντιστήριων και των ξένων γλωσσών. Συνεχίζεται επί Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το έδαφος δεν έκτισε Νέα Δημοκρατία. Στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία νομοθέτησε νέους, χειρότερους όρους για συναυτισμό μέσα στη σχολική αίθουσα, στα 25 ακόμα και 27 τμήματα. Η αναζήτηση κοντέινερ, αποθηκών, υπογείων για να στιβαχτούν τα νήπια και τα προνήπια έγινε τραγική πραγματικότητα. Υποδέχτηκε η κυρία Κεραμέο στην πανδημία με μια μάσκα αερόστατο, πάρκαρε επί 36 μήνες του μαθητές μπροστά από μια οθόνη και ακόμα μετράμε τις πληγές, στα μαθησιακά κενά, την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, γιατί η εξασφάλιση υποδομών, ουσιαστικών μέτρων προστασίας, υγιεινής ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών απαιτούσε αυξημένα κονδύλια, τα οποία η κυβέρνηση δεν τα χώρεσε στις δημοσιονομικές προτεραιότητες. Άφησε κυριολεκτικά βοήθητους εκπαιδευτικούς στη μάχη που έδιναν να βρεθούν δίπλα στους μαθητές, ενώ προώθησε την νομοθετική αθλειότητα για τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων μέσα από τις σχολικές τάξεις, η οποία όμως έμεινε στα χαρτιά από τους αγώνες των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονιών. Ψήφισε τους απαράδεκτους νόμους για τα σχολεία που βάζουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη των γονιών. Δημιουργούν σχολεία πολλών ταχυτήτων, αξιολογούν τα σχολεία για το πώς θα φτωχύνουν ακόμα περισσότερο τις σκέψεις των μαθητών. Τα αξιολογημένα σχολεία. Αυτά τα πλημμυρισμένα σχολεία, τα σχολεία που σκοτώνονται μαθητές, τα σχολεία που πέφτουν τα βάνια στα κεφάλια τους. Προώθησε ακόμα παραπέρα τις δεξιότητες, όπου ο κάθε τυχάρπαστος θα βρίσκει το χώρο για να κάνει τη σύγχρονη κλίση εγκεφάλου στα παιδιά και τους νέους. Έφερε την Τράπεζα Θεμάτων και την ΕΒΕ. Φορτώνοντας με ακόμα μεγαλύτερο άγχος τους μαθητές του Λυκείου και τις οικογένειές τους. Τα μεγάλα φροντιστήρια συνεχίζουν να κάνουν πάρτι, αποδεικνύοντας ότι και με ΣΥΡΙΖΑ και με Νέα Δημοκρατία χαμένος είναι ο λαός. Έκανε νέα επίθεση των μυαλών των μαθητών με επίκεντρο τις δεξιότητες και υπήρχε απόλυτη συμφωνία το ΣΥΡΙΖΑ. Απόδειξη. Είμαστε αναφανδόν υπέρ του να υπάρχουν ήπιες δραστηριότητες στο σχολείο. Δεν είμαστε, το κάναμε ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Φίλης στη Βουλή. Μάλιστα, το πήγε ακόμα παραπέρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Στήριξε ουσιαστικά την αντιδραστική γραμμή των αλλαγών στα σχολεία, λέγοντας, άκουσον, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν ακολουθεί τις καλές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η κυβέρνηση και ο Υπουργός δεν ακούει τον ΟΣΑ. Τον ΟΣΑ δηλαδή, που προτείνει συγχωνεύσεις σχολείων, ακόμα περισσότερες δεξιότητες, εξάρτηση του σχολείου από πόρους, χορηγούς και από την τσέπη των γονιών. Αν έχεις τέτοια αντιπολίτευση, τι να τις κάνεις, τι να τους κάνεις στους φίλους. Αυτό μάλιστα βεβαιώθηκε και στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν η Κεραμέως έφερε αντιδραστικές αλλαγές που χτυπούσαν τα δημοκρατικά δικαιώματα του κόσμου της εκπαίδευσης. Από το κάντε ησυχία του Τσίπρα στους φοιτητές, όταν πάλευαν και το κατάφεραν να σταματήσουν την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας και την απαράδεκτη πρόταση να υπάρχει αστυνομία, αλλά να δίνει λόγο στον Πρίτανη, στην πολιτική κάλυψη. Την κατά τα άλλα εκονίδηση Κεραμέως και την προσπάθειά της να στήσει ηλεκτρονικές εκλογές παροδία στους εκπαιδευτικούς και που έφαγαν τα μούτρα τους από την τεράστια αποχή που υπήρχε. Φίλες και φίλοι, αυτό που πραγματικά δίνει συνέχεια στο αντιδραστικό εκπαιδευτικό τους έργο δεν είναι απλά ένα άθροισμα νόμων. Είναι η ταξική τους στόχη και τα ταξικά τους αποτελέσματα. Γι' αυτό και τα μπράβο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον λόμπι, από τον ΟΣΑ που προτείνει πετσόκομα μισθών και συντάξεων. Για τα βήματα που γίνονται στα σχολεία των πολλών ταχυτήτων και στη διαβόλτη αντιδραστική αξιολόγηση. Γι' αυτό τα μπράβο, γι' αυτό το τρίτο μνημόνιο των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΡ που έτρεξαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ όταν ετέθη ζήτημα απώλειας της κυβερνητικής πλειοψηφίας για να μην ξεχνιόμαστε, αλλά και για να καταλάβουμε τι σημαίνει αντιλαϊκή σταθερότητα. Και έθετε ρητά αυτό το τρίτο μνημόνιο το θέμα για εξορθολογισμό δαπανών για την παιδεία. Την αυτονομία των σχολείων, αυτόν τον εξορθολογισμό
για να αυγατήσουν τα κέρδη των λίγων, πληρώνουμε και σήμερα. Αυτή την αυτονομία των σχολείων είχε και ω σύνθημα η Κεραμαίος στους αντιδραστικούς νόμους της. Γι' αυτό και κοινές προκλητικές απαντήσεις στον κόσμο της εκπαίδευσης που διεκδικεί τα αυτονόητα. Οι δηλώσεις φίλοι όταν ήταν υπουργός παιδείας, ότι τα προηγούμενα χρόνια γίνονταν περισσότερες προσλήψεις αναπληρωτών από τις ανάγκες, ότι είχαμε σπατάλη δυνάμεων και πιστώσεων, αλλά και οι απαράδεκτες δηλώσεις Κεραμαίος ότι δεν υπάρχουν κενά στα σχολεία. Αν υπάρχουν, να μου τα πείτε. Οι χιλιάδες του εκπαιδευτικού κόσμου που αντιπάλεψαν την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αντιπάλεψαν και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Και την αντιπάλεψαν όχι μόνο γιατί το κράτος έχει συνέχεια και κάθε κυβέρνηση χτίζει στο έδαφος της προηγούμενης, όπως αναδείξαμε και προηγούμενα, αλλά και γιατί στα μεγάλα και κομβικά ζητήματα υπήρχε συνένεση. Απευθυνόμαστε λοιπόν στον κόσμο της εκπαίδευσης και θέτουμε το απλό ερώτημα. Πόσες παραπάνω κατακτήσεις δικαιωμάτων, εμπόδια σε μέτρα που στρέφονται ενάντια στο δικαίωμα στη μόρφωση θα είχαμε με ισχυρό κουκουέ στη Βουλή και στο κίνημα? Ισχυρός ο λαός και οι νέοι, ισχυρό κουκουέ λοιπόν, για να είναι όσο το δυνατόν πιο αδύναμη κυβέρνηση που θα διαχειριστεί το πρόγραμμα της επόμενης μέρας, που σημαίνει παγωμένους και παρατημένους χώρους εκπαίδευσης, γιατί πρέπει να γίνουν θυσίες για να αντιμετωπιστεί η καπιταλιστική κρίση που κυοφορείται, ελλείψεις εκπαιδευτικών παντού, γιατί τα όποια χρήματα για την παιδεία διοχετεύονται με κριτήριο το τι περισσεύει, τις προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων, πτυχία κορνίζες χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, γιατί όλες οι κυβερνήσεις συμφωνούν και υλοποιούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση μια τεράστια αγορά προσόντων, όπου οι νέοι, οι νέες θα κυνηγούν συνεχώς πιστοποιήσεις και το πτυχίο απλά θα αποδεικνύει κάποιες γνώσεις. Απευθυνόμαστε στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που έφαγαν ξύλο και χημικά και από Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ, όταν διεκδικούσαν το αυτονόητο. Δουλειά με σταθερότητα για να είναι και σταθερή η παιδαγωγική σχέση με τους μαθητές τους. Αυτό δηλαδή που παλεύει μέσα και έξω από τη βολή του κουκουέ. Απευθυνόμαστε στους εκατοντάδες χιλιάδες γονείς που ασφιχτιούν από την εμπορευματοποίηση της παιδείας, την ίδια στιγμή που τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού προέρχονται κατά 95% από τις τσέπες τους, αλλά δεν επιστρέφουν ποτέ σε αυτούς και τις ανάγκες τους. Αυτό δηλαδή που παλεύει μέσα και έξω από τη βολή του κουκουέ. Απευθυνόμαστε στους χιλιάδες μαθητές που φώναξαν μέσα στην πανδημία. Η μάσκα δεν είναι η μόνη προστασία. Που ζουν σε ένα ανταγωνιστικό σχολείο που καταπνίγει τη δημιουργικότητα και τις αναζητήσεις τους. Και οι νόμιμοι Καβρόγλου και Κεραμαίος που σορθώνουν ολοένα και πιο μεγάλα εμπόδια στο δικαίωμα στη μόρφωση και που διεκδικούν ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοδώνει. Αυτό ακριβώς δηλαδή που παλεύει μέσα και έξω από τη βολή του κουκουέ. Όλα αυτά τα λογικά και αυτονόητα για τις νέες και τους νέους, για να γίνουν πραγματικότητα για τους εκπαιδευτικούς, πρέπει να μπει χέρι στα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Για να ανοίξει δηλαδή ο δρόμος για να ζήσουμε καλύτερα, για να γλιτώσουμε από τα χειρότερα, πρέπει να πληρώσουν οι λίγοι το κεφάλαιο. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει η αγωνία να γίνει κάτι σήμερα. Και όχι μόνο το ξέρουμε καλά, αλλά και το κάνουμε πράξη. Αλήθεια όμως, πότε έγινε έστω αυτό το κάτι καλύτερο στις σημερινές συνθήκες? Μήπως δεν έγινε με προστάριδες τους κομμουνιστές στην κοινή πάλι με άλλους τίμιους αγωνιστές? Αυτό το κάτι να γίνει σήμερα έχει τη σφραγίδα των αγώνων και δεν έχει χαριστεί από καμία κυβέρνηση, από κανέναν δίθεν σωτήρα. Έχει τη σφραγίδα της διεκδίκησης των σύγχρονων πραγματικών αναγκών και όχι τις αντοχές των κερδών των λίγων. Έτσι κερδίθηκε η καθυστέρηση της τράπεζας χρημάτων, αλλά και ο μετριασμός των εμποδίων που έρχεται με μεγαλύτερη ελευθερία των εκπαιδευτικών να βάζουν αυτή τα θέματα. Έτσι έμεινε στα χαρτιά η κατάργηση των επανελληνικών πανελλαδικών. Έτσι έμεινε στον πάγο νόμος για περιορισμένες επιλογές στο μηχανογραφικό. Έτσι αποτράπηκαν συγχωνεύσεις, κλεισίματα σχολείων. Έτσι κερδίθηκε ο διορισμός χιλιάδων εκπαιδευτικών. Έτσι μπήκε φρένο στην κάμερα, στην τάξη. Ο κόσμος της εκπαίδευσης μπορεί μπροστά και στις βουλευτικές εκλογές να αξιοποιήσει την ψήφο του, θέτοντας το ίδιο ακριβώς κριτήριο που έθεσε και σε μια σειρά μάχες, εκλογικές και μη, στους χώρους που ζει και σπουδάζει. Πώς θα αναγκάσει τον όποιο επίδοξο υπουργό παιδείας και κάθε κυβέρνηση να σκέφτονται 2 και 3 φορές την επιβολή αντιδραστικών μέτρων. Να συνεχίσει τα θετικά βήματα αλλαγής στο σχετισμό στα σωματεία, στα σχολεία, στους συλλόγους γονέων, ψηφίζοντας με τον ίδιο τρόπο και για τη Βουλή, τους κομμουνιστές.
για να είναι δυνατό το κόμμα που στάθηκε δίπλα τους και όχι δυνατά τα κόμματα που στάθηκαν απέναντί τους. Γιατί και σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στη μόρφωση του λαού, πρέπει να λυθεί με το λαό πρωταγωνιστή, για να ανοίξει ο δρόμος για εκείνη την εξουσία και διακυβέρνηση, τη μοναδική στην οποία θα συμμετέχει το κόμμα, η οποία από την πρώτη στιγμή θα παίρνει μέτρα ώστε κανείς να μην αποκλείεται από την εκπαίδευση. Όλοι να στηρίζονται και να αξιοποιούνται σχεδιασμένα με τις γνώσεις τους για να συμβάλλουν στο κοινωνικό σύνολο. Μια πρόταση εξουσίας που θα καταργεί το εμπόριο παιδείας και θα ικανοποιεί την ανάγκη για μόρφωση καθολικά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλείται σε εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές, όλον το λαό για να συγκροτήσουμε σήμερα, από σήμερα, ένα πλατίδι εκδικητικό μορφωτικό ρεύμα που θα θέτει ως σκοπό την πραγματική ανανέωση του σχολείου και των προγραμμάτων σπουδών. Και γι' αυτό θα αντιστέκεται στην επέλαση της ημιμάθειας και μιας ζωής δίχως δικαιώματα για την νεολαία. Θα παλεύει για ένα σχολείο που θα μορφώνει όλα τα παιδιά, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη, την επιστήμη με την τέχνη και τον αθλητισμό. Για ένα σχολείο ανοιχτό στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Κλειστό τα ψέματα των λίγων. Θα δημιουργεί μέσα και έξω από την τάξη μορφωτικά αντισώματα σε παλιές και νέες μορφές αναρθολογισμού. Θα διαμορφώνει σχέδιο ώστε μέσα από κάθε μάθημα να βγαίνει το συμπέρασμα ότι μπορούμε να κατακτήσουμε την αλήθεια, που είναι αντικειμενική και όχι υπόθεση του πώς βλέπει το κάθε άτομο την πραγματικότητα. Θα ανοίγει τη συζήτηση στα σωματεία, στους συλλόγους γονέων, στα μαθητικά συμβούλια για το τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Σε αυτή την υπόθεση δεν περισσεύει ούτε ένας προοδευτικός εκπαιδευτικός, ούτε ένας γονιός που προβληματίζεται για τη μόρφωση των παιδιών, ούτε ένας μαθητής που αναζητά απαντήσεις στα μεγάλα γιατί του κόσμου. Η πείρα, η σκέψη, η δράση όλων είναι πολύτιμη. Για να ανοίξει από σήμερα ο δρόμος για το πραγματικά καινοτόμο και δίκαιο στην παιδαγωγική. Για το σχολείο που θα γράφει στις σημαίες του, όλοι οι άνθρωποι μπορεί να γνωρίσουν τον κόσμο για να τον αλλάξουν. Και γι' αυτό θα είναι αγκάθι στις ορέξεις όσων σχεδιάζουν η γνώση να δίνεται με το σταγονόμετρο. Όμως, στο έδαφος αυτής της μορφωτικής απέτησης μπορεί να ανθίσει ένα σχολείο που θα δουλεύει ώστε κάθε άνθρωπος να σκέφτεται επιστημονικά και κάθε επιστήμη να σκέφτεται ανθρώπινα. Ευχαριστώ πολύ.